δυσκολίες. Προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να ξεχνάμε. Σήμερα είχαμε ένα λόγο παραπάνω να αγωνιστούμε και για το συμπέρασμα μας του Σαμουιλίδη, με τραυματισμό τον οποίο είχε. Βέβαια το γκολ το οποίο δεχτήκαμε σε αυτή τη μεθόδο μας εμπόδισε να κάνουμε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας πραγματικότητα, μια νίκη σήμερα εκτός έδρας. Και είμαστε συγχωρημένοι γι' αυτό, γιατί όχι μόνο χάμαμε την βαθμή, αλλά δεν μπορούσαμε να δώσουμε μια χαρά όχι μόνο στα πολιτεία, αλλά και στους συμπαίκτες μας. Δεν πήγαμε καλά στον πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω το γκολ που βάλαμε μας έδωσε μια καλύτερη ψυχολογία και πιστεύω ότι μετά δημιουργήσαμε στο δεύτερο πιο πολλές ευκαιρίες και μας έφυγε το άγχος λίγο από το γκολ που βάλαμε. Δώσαμε μάχη και οι δύο ομάδες σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο που μέχρι χτες είχε χιόνια και πιστεύω ότι και με τις προσθήκες που κάναμε τώρα τον Ιανουάριο η ομάδα θα βγει σιγά σιγά το δρόμο της. Όλες οι ομάδες έχουν χάσει λίγο ρυθμό εξαιτίας της 20 ημερών που δεν πέσανε και πιστεύω να έχουμε μια καλή συνέχεια ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαστε χαρούμενοι για τους 3 βαθμούς, είπαμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι από την απόδοση, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα, η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Σου δόθηκε η ευκαιρία μετά από πολύ καιρό να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι και κρίσιμο παιχνίδι. Αυτή που σώσε ο προπονητής σου, θα την είχε μεταχθεί. Ελπίζω να ναι, είναι ευκαιρία, δεν έχω πάρει ευκαιρία. Πιστεύω ότι οι ευκαιρίες που είναι 10 λεπτά δεν είναι ευκαιρίες για μένα. 4,5 χρόνια παίρνουν αυτή την ευκαιρία. Πιστεύω να άφησα καλές εντυπώσεις. Εγώ συνεχίζω να δουλεύω για να δίνω όλα. Και εκεί πέρα είναι η κρίση του προπονητή να έχουμε βάλει. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκε και ευχαριστώ και τους υπεύθυνους μου που με βοήθησαν να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ.